Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απόψε είμαι βαθιά συγκινημένος, γιατί κινδυνεύει να είναι η τελευταία μου ομιλία στη Βουλή, αφού μετά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας κινδυνεύει να πέσει η κυβέρνηση, είναι η τελευταία μου ομιλία από αυτό εδώ το βήμα. Μα καλά, αυτό πιστεύετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα ρίξετε την κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο? Και γιατί κάνατε την πρόταση? Για να τρομάξουμε? Τον κόσμο τρομάζετε. Και μάλιστα συμφωνείτε με αυτά που λέτε με τον Ιβάνοφ, τον Σκοπίων. Και φανταστείτε να είχαμε μία κυβέρνηση στα Σκόπια με τον Ιβάνοφ και μία κυβέρνηση εδώ με τον Σαμαρά. Τι θα γινόταν, θα κάναν πόλεμο? Πλησιάζεται πολύ στις απόψεις που ακούσαμε από τη Χρυσή Αυγή, ότι δεν δεχόμαστε τίποτα και η μόνη λύση είναι λίγο πολύ για πόλεμο, λέγανε. Η υιοθέτηση αυτής της ακροδεξιάς ατζέντας νομίζω εδώ ότι σας βοηθάει? Ξέρετε ποιους βοηθάει? Αυτό ακριβώς που θέλετε να αποφύγετε, αυτό πετυχαίνετε με αυτή σας την πολιτική. Και μάλιστα ο εκ των εισηγητών της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργαντάς, προσπάθησε να μας τρομάξει ακόμα παραπάνω. Με στεντόριο ύφος, με δυνατή φωνή, όπως και ο προηγούμενος ομιλητής, μας απειλούσε ότι όποιος ψηφίσει κατά της πρότασης μομφής, της πρότασης δυσπιστίας, θα είναι σαν να δίνει την Μακεδονία. Όποιος ψηφίσει κατά της πρότασης δυσπιστίας, είναι προδότης της πατρίδας. Και όλα, όποιος, τρομάξαμε. Και δόμησε όλη του την ομιλία πάνω σε αυτό εδώ το πράγμα, μόνο στο μακεδονικό. Παρόλο που στο γραπτό κείμενο που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία δεν αναφέρεται μόνο στο μακεδονικό, αναφέρεται και σε άλλα ζητήματα. Και πολύ καλά έκανε, γιατί ίσως κάποιος του συμβούλεψε ότι, ξέρετε, δεν μπορούμε εδώ να ψηφίσουμε να πέσει η κυβέρνηση για ένα ζήτημα το οποίο είναι σε εξέλιξη και δεν ξέρουμε αν θα έρθει τελικά η συμφωνία. Μακάρι να έρθει στη Βουλή, αφού έχει να περάσει από κάποιες διαδικασίες. Πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων, πρέπει να γίνει δημοψήφισμα, πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα, πρέπει να αλλάξουν το σύνταγμά τους και μετά θα έρθει εδώ. Και τι περιμένουν δηλαδή από κάποιους βουλευτές που στηρίζουν τώρα την κυβέρνηση? Περιμένουν να ρίξουν την κυβέρνηση για ένα θέμα το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα για να ψηφίσουμε? Για ηλίθιους τους περνούν? Γι' αυτό λοιπόν θα έρθει στην ώρα του. Και τότε θα δούμε. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή το ξέρουν αυτό, βάζουν μέσα στην πρόταση μομφής και διάφορα άλλα. Βάζουν, ξέρω εγώ, αν δείτε την πρώτη πρόταση, ότι μας χρέωσε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με δύο άχρηστα μνημόνια. Εννοούν το τέταρτο. Εγώ σας λέω ότι με την πρόταση που κάνετε, εσείς είστε υπέρ του τέταρτου μνημονίου. Γιατί κάνοντας την πρόταση να πέσει η κυβέρνηση λίγο πριν κλείσει και η τέταρτη αξιολόγηση και λίγο πριν βγούμε από τα μνημόνια, τι κάνετε? Θα κάνετε καινούριο μνημόνιο, πες ότι πέφτει η κυβέρνηση και αναλαμβάνετε εσείς. Τι θα κάνετε, καινούριο μνημόνιο, ή θα επαναδιαπραγματευτείτε όπως μας λέτε? Εδώ γελάνε. Θα επαναδιαπραγματευτούν αυτοί που τους είδαμε πώς διαπραγματεύτηκαν όλο αυτό το διάστημα, που όχι μόνο υπέγραφαν ότι τους λέγανε, αλλά λέγανε ευκαιρία να βάλουμε και άλλα πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να παράσουμε μόνοι μας. Γιατί δυσανασχετείτε? Ποιος είπε για απολύσεις ότι θα τις κάναμε έτσι και αλλιώς? Ποιος ήταν υπέρ και είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων? Ποιος είναι υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης και της διάλυσης του συστήματος της δημόσιας υγείας? Αναφέρουν επίσης στο κείμενό τους ότι έκανε η κυβέρνησή μας βαριές περικοπές στις συντάξεις και στους μισθούς, ξέροντας πολύ καλά ποιοι μιλάνε. Αυτοί που έκαναν περικοπές 40 και 50%, που μείωσαν το ΕΠ 25% και μιλούν για περικοπές. Και ξέροντας ότι οι όποιες περικοπές έγιναν δεν έχουν καμία σχέση με τη δική τους την περίοδο.
και ότι ήταν σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση για προστασία των χαμηλών συνταξιούχων. Γι' αυτό και στις χαμηλές συντάξεις από 1 ευρώ και κάτω δεν έγιναν περικοπές και έγιναν μόνο στις ψηλές, στις υψηλές συντάξεις. Μας λένε ότι υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία. Και ποιοι το λένε? Υποθηκεύσαμε τη δημόσια περιουσία? Το λένε αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει το ΤΑΙΠΕΡ ακριβώς για αυτό το λόγο, για ό,τι εισέπρατε από την εκποίηση να τα δίνει στα δάνεια. Και ήρθαμε εμείς και φτιάξαμε αυτό το υπερταμείο, βάζοντας μέσα εκεί το ΤΑΙΠΕΡ, για να γλιτώσουμε την υπόλοιπη περιουσία και όχι να εκποιηθεί, αλλά να αξιοποιηθεί. Για να μην αναφέρω περισσότερα, γιατί όλα αυτά τα συζητήσαμε, τα αναφέρω μόνο και μόνο για να δείξω ότι όποιος, για να χρησιμοποιήσω την ορολογία του κυρίου Γιώργαντά, όποιος ψηφίσει υπέρ της πρότασης, τελειώνω κύριε Πρόεδρε στον χρόνο, όποιος ψηφίσει υπέρ της πρότασης της νέας δημοκρατίας, είναι σαν να ψηφίζει να γίνουν όλα αυτά. Να επανέλθουν αυτοί που θέλαν τα μνημόνια, για να συνεχίσουν τα μνημόνια, για να ξεπουλήσουν τη δημόσια περιουσία, για να φέρουν την ιδιωτική ασφάλιση, για να διαλύσουν το σύστημα υγείας. Αυτό ψηφίζουν όλοι όσοι θα ψηφίσουν την πρόταση μορφής της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Λεωνίδας Γρηγοράκος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ελάτε κύριε Γρηγοράκο.